από το περιβόλι της Παναγίας. Νοσταλγικές αναμνήσεις. Του Αρχιμανδρίτου Χερουβίμ. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Πρώτες εντυπώσεις. 6 Αυγούστου 1938. Το πλοίο Σάμος εκτελεί την άγονη γραμμή του. Πειραιεύς, Αλεξανδρούπολης, Καβάλα, Θεσσαλονίκη. Θα περάσει από πολλά νησιά και θα πιάσει σε πολλά λιμάνια. Ένας από τους επιβάτες του είμαι και εγώ. Όταν φύγαμε από την Καβάλα και ταξιδεύαμε για την Θεσσαλονίκη, την τελευταία σκάλα του πλοίου, άρχισε από μακριά να κάνει την εμφάνισή του ο κωνικός όγκος του Άθωνος. Ακουμπισμένος στην κουπαστή της πλώρης, είχα καρφωμένα τα μάτια μου επάνω του, καθώς αναδιόταν από την θάλασσα με όλη του την μεγαλοπρέπεια. Τόσο δυνατή ένιωσα την έλξη του, ώστε ζητούσα τρόπο να σπρώξω το καράβι για να φτάσει πιο γρήγορα. Μα δεν αργήσαμε να πλησιάσουμε. Τα μοναστήρια ξεπρόβαλαν ένα-ένα, κάστρα θεόρατα κτισμένα εκεί για να μαρτυρούν την αιωνόβια έκφραση της πίστεως και της φοράς του ανθρώπου προς τον Θεόν. Από τότε που ήμουν 14 ετών, οι ζωηρές περιγραφές δυο αγιορητών ιερομονάχων, πρακτικών και αγωνιστών, του γέροντος Παϊσίου και του γέροντος Χρυσάνθου, είχαν μορφώσει μέσα στην ψυχή μου το Άγιον Όρος, σαν έναν τόπο που ενώ βρίσκεται στην γη, εγγίζει τον ουρανό. Ο φλογερός πόδος μου για τον τόπο αυτό με όθησε στην μεγάλη απόφαση. Θα πήγαινα να ζήσω για πάντα εκεί. Ήταν ένα ταξίδι που το αποφάσισα μόνος μου, χωρίς κανείς να γνωρίζει τίποτε. Πιάσαμε στην Δάφνη. Κάποιες βάρκες με κουπιά πλησίασαν στο πλοίο για να παραλάβουν τους επιβάτες. Μόλις επάτησα το πόδι μου στην στεριά, η πρώτη μου φροντίδα ήταν να γονατίσω πίσω από ένα παλιό κτίριο και να φιλήσω συγκινημένος το αγιασμένο εκείνο χώμα. Το είχα κάνει τάμα. Έλεγα, να μ' αξιώσει η Παναγία να βρεθώ κάποτε στο Άγιον Όρος και το πρώτο που θα κάνω θα είναι να φιλήσω το χώμα του. Ξεκίνησα για τις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, από όπου θα έπαιρνα το διαμονητήριο, απαραίτητο εφόδιο κάθε προσκυνητού. Βαδίζοντας, δεν εχόρτενα να βλέπω δάση απέραντα και πυκνά, βρύσες με νερά κρυστάλλινα. Με συνείχε μια βιασύνη, μια περιέργεια, να δω, να ακούσω, να μάθω όσο το δυνατόν περισσότερα για τον αγιασμένο εκείνον τόπο, ο οποίος τόσο με είχε συγκινήσει, τόσο με είχε μαγνητήσει από μικρό παιδί. Κάποιοι μοναχοί που τύχαιναν στον δρόμο μου, καθώς τους έβλεπα φορτωμένους με τον τορβά στην πλάτη και με το κομποσχήνι στο χέρι, ζωντάνευαν μέσα μου όλα όσα είχα ακούσει από τα μικρά μου χρόνια. Οι Καριές ήσαν βουτυγμένες στο πράσινο. Ο μυρωμένος τους αγέρας σκορπούσε δροσιά στον καυτερό Αύγουστο. Το βράδυ εκείνο κατέλησα σε ένα πανδοχείο. Ήταν η πρώτη μου βραδιά στο Άγιον Όρος. Το πρωί ξεκίνησα πεζοπορώντας πάλι για την Δάφνη. Είδα εκεί ανακατωμένους ψαράδες, μοναχούς, χωροφύλακες, εργάτες. Περισσότερο απ' όλα μου έκανε εντύπωση ο Μακαρίτης ο Μπαρμπαγιώργης ο Σερδάρης, με τη μακριά του λευκή γενιάδα και τον δικέφαλο Αετό που στόλιζε το σκουφάκι του. Η κίνηση και η ζωή της Δάφνης μου δημιούργησαν μια μελαγχολία, χωρίς να μπορέσω κι εγώ να την προσδιορίσω. Ανάμεσα στο πλήθος διέκρινα έναν ευγενικό και χαριτωμένο μοναχό. Με πλησιάζει με πολύ καλοσύνη και μου λέει «Μήπως θέλετε να σας εξυπηρετήσω σε κάτι?» Αν και ήθελα να κρύψω τον προορισμό μου, δεν τα κατάφερα. Του είπα πως εσχεδίαζα να πάω στα Καυσοκαλύβια. Προκαιρού είχε πάει εκεί κάποιος φίλος μου, ο οποίος έγινε μοναχός και ήθελα να τον επισκεφτώ. Τότε, γεμάτος χαρά, με πληροφόρησε ότι ανήκει και αυτό στην σκήτη των Καυσοκαλυβίων και ότι έμενε στην καλύβη του Αγίου Μεθοδίου.
Ο μοναχός αυτός, όπως έμαθα αργότερα, ήταν ο Παπαμεθόδιος. Σε λίγο ξεκινήσαμε με το μοτόρι που πήγαινε μέχρι την σκήτη της Αγίας Άνης. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, άλλοτε θαύμαζα τις φυσικές ομορφιές και άλλοτε περιεργαζόμουν τους επιβάτας του πλοιαρίου, μοναχούς, εργάτας και προσκυνητάς. Μου τράβηξαν ιδιαίτερα την προσοχή κάτι ασκητικές μορφές που τις έβλεπες σιωπηλές και αμήλυτες, δείγμα ότι και στο ταξίδι τους ακόμη βάδιζαν προς τη γνώση και την κατάκτηση του εαυτού των. Πρωτοαντίκρισα την Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου. Πόσα δεν είχα ακούσει για αυτό το μοναστήρι. Ήταν ένα από τα καλά κοινόβια και είχε αυστηρούς μοναχούς. Σε λίγο στρέφω προς τα αριστερά και βλέπω ψηλά το θεόρατο, το γιγάντιο οικοδόμημα της Ιμονόπετρας. Ώσπου να συνέλθω από την έκπληξη, προβάλλει απότομα η Ιερά Μονή του Οσίου Διονυσίου. Άθελά μου συγκινήθηκα. Εκεί ήσαν αποθησαυρισμένα η δεξιά του Τιμίου Προδρόμου και τα λείψανα του Αγίου Νίφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος έκανε τον Βουρδουνάρη. «Θεέ μου», είπα, «πού βρίσκομαι, είναι πραγματικότης όλα αυτά». Καθώς αντίκριζα τη Μονή Διονυσίου και έφερνα στο νου μου όλα όσα είχα ακούσει για αυτήν, ένιωσα μέσα μου κάτι. Σε κάθε μοναστήρι όλο και κάποιος τα πηδούσε στην στεριά. Αν ήταν μοναχός, προσπαθούσα να μαντέψω. Είναι άραγε από εκείνους για τους οποίους είχα ακούσει τόσα καλά λόγια. Μετά την Μονή Διονυσίου, ακριβώς τους πρόποδας της υψηλωτέρας κορυφής του Άθωνος, πρόβαλε η Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου. Από την θάλασσα φαινόταν θαυμάσιο κτηριακό συγκρότημα. Έμοιαζε παλιό ενετικό φρούριο. Σε αυτό το μοναστήρι φυλάσσονται σαν πολύτιμος θησαυρός τα τίμια δώρα, τα οποία προσέφεραν οι μάγοι στον γεννηθέντα Κύριο. Σε λίγο αντικρίσαμε τη νέα σκήτη, όμορφη μοναχική πολύχνη, με γραφικές καλύβες και ωραίους κήπους. Την αφήσαμε πίσω μας και σε 10 περίπου λεπτά φτάσαμε στον τελευταίο μουράγιο του ταξιδιού μας, στην Αγία Άννα. Με φανερή περιέργεια την κοίταζα και την ξανακοίταζα. Έριχνα το βλέμμα μου από τα πιο χαμηλά έως τα πιο υψηλά σπίτια. Να είναι άραγε όπως μου την περιέγραφαν οι πατέρες Παΐσιος και Χρύσανθος, οι οποίοι προήρχοντο από αυτήν. Στο μουράγιο της μερικά πλατάνια προσέφεραν πλούσια δροσιά στους επισκέπτας. Εκάθισα και εγώ στη σκιά τους. Λίγο πιο πέρα ένας μοναχός έσκαβε ελαφρά μέσα στην άμμο και τα βότσαλα. Ύστερα πήρε ένα παλιό κονσερβοκούτι και έσκυψε να το γεμίσει νερό. Έτρεξα κοντά του να δω τι κάνει. Ζήτησα να δοκιμάσω κι εγώ από το νερό εκείνο. Ήταν ίσως το νοστιμότερο νερό που έχω πιει στη ζωή μου. Λίγο πιο πάνω, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από τη θάλασσα, ξεπηδούσε μια δροσερή πηγή. Μια και βρέθηκα στην Αγία Άννα με την καθοδήγηση κάποιου μοναχού, ξεκίνησα για την καλύβη του Τιμίου Προδρόμου. Ήθελα να συναντήσω τον γέροντα Αζαρία και τους δύο αυταδέλφους υποτακτικούς του, Ιωάννη και Αβέρκιο. Περάσαμε με τον συνοδό μου από ανηφορικά μονοπάτια, τα οποία κάπου-κάπου σκέπαζαν πελώριες αριές. Εκείνος όλη τη διαδρομή δεν μιλούσε καθόλου. Την πλάτη τον τορβά, στο ένα χέρι το ραβδί και στο άλλο ένα τριμμένο κομποσχήνι. Προχωρούσε μπροστά και εγώ ακολουθούσα. Κάτι ψέλιζε με τα χείλη. Ασφαλώς θα έλεγε την ευχή. Σεβόμενος την περισυλλογή του δεν τον διέκοψα, αν και λαχταρούσα τόσα και τόσα να τον ερωτήσω. Ευρισκόμουν στην Αγία Άννα. Ήταν σαν όνειρο και σαν ψέμα. Στρίψαμε σε ένα μικρό δρομάκι μέσα από πυκνούς θάμνους, όπου κυριαρχούσε η ευωδία της μυρτιάς και της δάφνης. Περάσαμε πλάι από πανύψηλες φασολιές και βρεθήκαμε μπροστά σε μια χωριάτικη πόρτα.
Ανεβήκαμε 2-3 σκαλιά και τραβήξαμε ένα σκοινί που στην άκρη του ήταν δεμένη μια άδεια κουβαρίστρα. Ακούστηκε ένα καμπανάκι. Σε λίγο άνοιξε η πόρτα και παρουσιάστηκε ένας μεσόκοπος μοναχός, ντυμένος με παλιό ζωστικό, ξυπόλυτος και με ένα σκούφο που φαινόταν πολυκερισμένος. Το πρόσωπό του έλαμπε από μια χαριτωμένη παιδική απλότητα. Με κοίταξε στην αρχή με περιέργεια και μου είπε: «Μήπως είσαι ο Γιώργης?» «Μάλιστα, πώς με γνωρίσατε?» «Σε κατάλαβα από τα χαρακτηριστικά σου. Έτσι μου τα έχει περιγράψει ο αδελφός μου, ο πατήρ Ιωάννης.» Μετά την αναγνώριση ευχαριστήσαμε τον οδηγό μου, τον οποίο δεν ξαναείδα πια όσο καιρό έμεινα στο Άγιον Όρος. Θα ήθελα πολύ να τον έβλεπα. Το παρουσιαστικό του πρόδιδε μια μοναχική μορφή περιμαζεμένη στον εαυτό της. Μπήκαμε σε ένα παλιό και απέριτο χώρο, που μάλλον ήταν και πρόναος της Καλύβης. Ο πατήρ Αβέρκιος, έτσι λεγόταν ο μοναχός που με υποδέχτηκε, άνοιξε την πόρτα του ναού για να προσκυνήσω. Το παρεκκλήσιο ετοιμάτω επωνόματι του Τιμίου Προδρόμου. Ασπάστηκα όλες τις εικόνες του τέμπλου με πολύ δέος. Πρώτη φορά έμπαινα σε παρεκκλήσιο Αγιορείτικης Καλύβης. Μου τράβηξαν την προσοχή το αναλόγιο, που ήταν το πρώτο στασίδι της δεξιάς πλευράς του ναού. Ο φανός, οι παλιές βυζαντινές εικόνες, τα στασίδια με το διπλό κάθισμα. Το λιβάνι, το κερί και το λάδι ανέδιδαν τη χαρακτηριστική τους οσμή. Η χαρά μου ήταν μεγάλη. Εμπρός μου είχα τον Γεροαβέρκιο, για τον οποίο τόσα είχα ακούσει από τον αδελφό του. Το σπουδαιότερο μάλιστα ήταν ότι είχε πάει στο Άγιον Όρος από 9 ετών. Από τότε δεν ξαναείδε τον κόσμο. Δεν ξαναβγήκε στη ματαιότητα. Μετά το ναό περάσαμε στο απλοϊκό και φτωχό αρχονταρίκι τους. Εκείνος έτρεξε να φέρει το συνηθισμένο αγιορείτικο κέρασμα. Λουκούμι, καφέ και ρακί. Ταυτόχρονα άκουσα βήματα στις σκάλες. Υπέθεσα ότι θα είναι ο πατήρ Ιωάννης. Πράγματι, είχε ακούσει φαίνεται την φωνή μου και κατέβαινε τώρα για να με καλωσορίσει. Κρατούσε στα χέρια του μια ανθοδέσμη. «Το Άγιον Όρος σε υποδέχεται με τα ωραία του λουλούδια», μου είπε. Αυτή η αναπάντηχη υποδοχή με εντυπωσίασε. Σκέφτηκα ότι ο καλλιεργημένος μοναχός, εκτός των άλλων, είναι και μια ευγενική ψυχή. Έπειτα από λίγη ώρα ξεπρόβαλε η αξέχαστη οσιακή μορφή του γέροντος Αζαρίου. Ήταν πλέον των 75 ετών, αλλά είχε την όψη και τη συμπεριφορά ενός μικρού παιδιού. Τέτοιοι άνθρωποι έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στην Βασιλεία των Ουρανών, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Δύο λόγια είπε μόνο ο γέρο Ναζαρίας και κτύπησε την καμπάνα για να διαβαστεί η ενάτη ώρα και ο εσπερινός. Καθόμουν στο στασίδι και θεωρούσα τον εαυτό μου αληθινά ευτυχισμένο. Η νεανική μου ψυχή γέμισε. Η απλή και σύντομη ψαλμωδία, η ευλαβική στάση των πατέρων, το όλο περιβάλλον μου δημιούργησε μια τέτοια κατάνοιξη, ώστε είπα: «Τι περισσότερο, τι καλύτερο μπορεί να ζητήσει μια ψυχή από την οσιακή αυτή ατμόσφαιρα?» Μετά τον εσπερινό παρετέθη το δείπνο. Λίγο απλό, καλομαγειρευμένο φαγητό και ωραιότατα ροδάκινα από τον κήπο. Ο γέρο Ναζαρίας, καθώς μου είπαν οι υποτακτικοί του, ισχολείτο με τον κήπο και το ψάρεμα. Όταν ετελείωσε και το απόδειπνο, βάλαμε όλη μετάνοια και πήραμε την ευχή του γέροντος. Τη νύχτα, αν και ήμουν από το ταξίδι πολύ κουρασμένος, περίμενα πότε να χτυπήσει το καμπανάκι για να βρεθώ και πάλι μέσα στο παρεκκλήσι με το αμυδρό φως των καντιλιών, με τον φανό που φώτιζε τα ιερά βιβλία και με τις μορφές των τριών πατέρων, που η παρουσία τους σκορπούσε γαλήνη και εσωτερική χαρά. Ήταν ο πρώτος όρθρος που παρακολουθούσα στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό θα μου μείνει αξέχαστος. Πολλοί θα επιθυμούσαν να ξαναζήσω τις ψυχικές καταστάσεις του όρθρου εκείνου και τώρα ακόμη που γράφω τις γραμμές αυτές έπειτα από 41 ολόκληρα χρόνια. Μετά τον όρθρο ήπιαμε τον καφέ μας και εν συνεχεία ο πατήρ Αβέρκιος με πήρε να επισκεφθούμε τον κήπο και το περιβόλι τους. Κατάφορτες ροδακινιές και περιποιημένες βραγιές με καλοκαιρινά ζαρζαβατικά και άλλα κυπουρικά.
όλα φανέρωναν την τάξη και την αρμονία που υπήρχε στο νου και στην ψυχή των πατέρων. Κόψαμε μερικά ροδάκινα και επιστρέψαμε. Επισκέφτηκα το εργαστήριο της ζωγραφικής και ολόκληρη την καλύβη, η οποία έμοιαζε με παλιό, χωριάτικο, νοικοκυρεμένο σπίτι. Καθόμουν στην απλοταριά όταν άκουσα πίσω μου βήματα. Γυρίζω και βλέπω τον γέρο Αζαρία με τα σύνεργα της ψαρικής στα χέρια και ένα καλαθάκι γεμάτο φρέσκα, σπαρταριστά ψάρια. Τα έπιασε πριν από λίγο με το δίκτυ που είχε ρίξει από βραδύς. Κοντά σε αυτή την Αγία Συνοδεία έζησα 5-6 μέρες μέσα σε αισθήματα ενθουσιασμού, χαράς και ψυχικής πληρότητος. Στο διάστημα αυτό πήγαμε μαζί με τον πατέρα Ιωάννη να προσκυνήσουμε στο Κυριακό. Δικαίως της Κήτης ήταν τότε ο Μακαρίτης, ο Παπαχαράλαμπος, της καλύβης του Αγίου Μοδέστου. Τάξης και καθαριώτης επικρατούσε μέσα στο ναό που ήταν ολόκληρο στολισμένος με βυζαντινές αγιογραφίες. Προσεκίνησα με βαθιά συγκίνηση το ιερό λείψανο της Αγίας Άνης και τη θαυματουργό εικόνα της και της εψιθύρισα δύο λόγια ευχαριστίας που με αξίωσε να έλθω στον Άγιο αυτόν τόπο, τον οποίο τόσο είχα αγαπήσει πριν ακόμη τον γνωρίσω. Το Κυριακό βρίσκεται στο κέντρο περίπου της Κήτης και από εκεί μπορεί κανείς να δει και τις 54 καλύβες που την απαρτίζουν. Τα μάτια μου και ο νους μου γέμισαν από εικόνες σκητιώτικων καλυβών με τα δέντρα, τα νερά τους, τους κήπους, μα περισσότερο με την απόλυτη ησυχία και γαλήνη τους. Τόσοι άνθρωποι σε αυτό το μικρό χωριουδάκι και δεν ακουγόταν τίποτε. Κανείς θόρυβος, καμία ταραχή. Η ησυχία είναι ο καλύτερος σύντροφος της μοναχικής ζωής. Μετά το Κυριακό επισκεφθήκαμε την καλύβη των αδελφών Καρτσονέων. Εκεί συνείδησα καλοκαιρική αρχοντιά. Μας υποδέχτηκαν με χαρά και πηγαίο αυθορμητισμό. Την συνοδεία αποτελούσαν 4 αδελφοί κατά σάρκα. Ο Παπαγαβριήλ, γέροντας της καλύβης, ο Παπασεραφείμ, ο Παπαδιονύσης και ο μοναχός Χρυσόστομος. Στο όρος ήρθαν από μικρά παιδιά. Τους έφερε ο ίδιος ο πατέρας τους και τους αφιέρωσε στην Παναγία. Ήταν από τους πιο επίσημους δημάρχους της Μεσσηνίας ο Γεροκάρτσονας, με τη φουστανέλα και το σελάχι του. Την αρχοντιά της καταγωγής τους την επήραν μαζί τους τα παιδιά του και την διετήρησαν μέχρι τέλους. Ήσαν αγιογράφοι και αυτοί, αλλά καλλιτέχνια αγιογράφοι. Φεύγοντας, μας απεχαιρέτησαν με πλούσια αγάπη που μου έχει μείνει αλυσμόνητη. Έμειναν πιστοί μέχρι θανάτου στις υποσχέσεις που έδωσαν την ώρα της κουράς τους. Διέθεταν πολλές και μεγάλες γνωριμίες, αλλά με τίποτε δεν άλλαζαν την αγιορείτικη ζωή. Ο Θεός να τους αναπαύσει, ας έχουμε την ευχή τους.